Καλωσορίζουμε από το portal902.gr και την Αθήνα, την κυρία Έλσα Αβραμίδου. Είναι επικουρικός γιατρός στο Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Και τον Έκτορα Γάζο, είναι γιατρός στο Νοσοκομείο της Καρδίτσας και γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών στον νομό, του νομού Καρδίτσας. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Κάνουμε αυτή την κουβέντα καθώς βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που ταλαιπωρεί τη χώρα και όχι μόνο και τον κόσμο όλο. Και βλέπουμε ότι, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Αβραμίδου, η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι οριακή και δεν είναι σήμερα, είναι εδώ και μέρες. Τι κρεβάτια μεθ υπάρχουν στο Θεαγένειο που είσαστε εσείς, αν έχετε εικόνα από, τις υπόλοιπες μονάδες, ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν ασθενείς και εργαζόμενοι. Καλησπέρα και από μένα, καταρχήν, και καλό κουράγιο σε όλους τους συναδέλφους και στους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους ή που παλεύουν σήμερα για τη ζωή τους στις μονάδες συντατικής, είτε ως νοσηλεία στις μονάδες του COVID, ναι. Καθώς και τους άλλους ασθενείς, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν και no-COVID ασθενείς. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση καταρχήν είναι πάρα πολύ δυναμική, αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Εδώ και μέρες είμαστε πλήρεις, ανοίγουν συνεχώς μονάδες είτε νοσηλείας COVID, είτε μετατρέπονται όποιες μη COVID υπήρχαν σε μεθ COVID και σε νοσηλεία COVID. Πριν από λίγο με ενημέρωσαν ότι από αύριο το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετατρέπεται ουσιαστικά σε COVID νοσοκομείο. Μένουν μόνο κάποιες χειρουργικές που έχουν συγχωνευτεί στο ένα κτίριο και όλο το υπόλοιπο, αν δεν κάνω λάθος, είναι 380 κρεβάτια που μετατρέπονται σε COVID. Ήδη τα 240 ήταν κατηλημένα από την προηγούμενη εφημερία. Mm-hmm. Από την εφημερία πριν δύο μέρες. Ναι, ναι. Υπάρχει μία κατάσταση για τον πρώτο όροφο του μπλε κτηρίου, όσοι είναι από Θεσσαλονίκη το γνωρίζουν. Το λέω, μπορεί να μπερδεύει κάποιους, αλλά έχουμε πληροφορίες ότι θα γίνει εκεί πέρα μονάδα ΜΕΘ για COVID. Οι πληροφορίες μας είναι όμως ότι αυτό θα συμβεί σε 120 μέρες. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν κρίνουμε και τους ρυθμούς με τους οποίους αυξάνονται τα κρούσματα στην πρωτεύουσα. Συν κάποια περιστατικά που συμβαίνουν, δεν ξέρω αν θέλετε και να τα αναφέρουμε σε δεύτερο χρόνο. Ναι. Λόγω της συμφωνίας που έχει γίνει με τις ιδιωτικές κλινικές, υπήρξε, ας πούμε, περιστατικό, έχουμε μαρτυρίες, ας πούμε, ότι στην προσπάθεια να μετατραπεί η κλινική σε COVID κλινική, έφυγαν κάποιοι ασθενείς και πήγανε σε ιδιωτική κλινική. Ναι. Κάποιος από αυτούς, λοιπόν, προέκυψε στην πορεία να είναι COVID θετικός, όπου η κλινική αυτή ήθελε να τον επιστρέψει πίσω, ναι, και δεν υπήρχαν κρεβάτια, όπως καταλαβαίνετε, για να ο άνθρωπος να... Να νοσηλευτεί στο δημόσιο νοσοκομείο. COVID, ακριβώς. Mm-hmm. Επίσης, σήμερα πάλι από το Ιπποκράτειο με ενημέρωσαν ότι οι αιματολόγοι δεν μπορούν να δώσουν ραντεβού, τουλάχιστον προς το παρόν, για τους ασθενείς που έχουν στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αιματολογική κλινική, υπάρχει όμως αιμορροφυλικό κέντρο. Υπάρχουν και ασθενείς, τέλος πάντων, που υπάρχουν εκεί. Τώρα, mm-hmm, σε ό,τι αφορά το Θεαγένειο, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι ένα δικαρκυνικό νοσοκομείο. Σήμερα, όλη αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε χειρουργία λόγω κρουσμάτων στο προσωπικό. Σήμερα δεν υπήρχαν κρούσματα σε κάποιους αναπομείνοντες ασθενείς της χειρουργικής κλινικής, κρούσματα στους ίδιους τους ασθενείς, με αποτέλεσμα να μπει όλη η κλινική σε καραντίνα και να έχουμε πάλι να μην μπορούν να γίνουν χειρουργία. Mm-hmm. Συν το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε έναν όροφο που έχουμε εμείς για προσωρινή, υποτίθεται, κράτηση των ασθενών με COVID. Καταλαβαίνετε, σε ένα τέτοιο νοσοκομείο αποτελεί υγειονομική βόμβα, ναι, να έχει ασθενείς με COVID.
Δεν Μάλιστα. ξέρω πώς θα μπορέσουν αυτά να μεταφερθούν αυτά τα περιστατικά στα γενικά νοσοκομεία, γιατί πραγματικά έχουν όλα φουλάρι, που λέμε λαϊκά. Κύριε Γάζο, θα επανέλθουμε. Κύριε Γάζο, συνθήκες πολέμου, έτσι όπως το ακούμε από τις συναδέλφους σας. Και ακούμε και εμείς τους αδέλφους από τη Θεσσαλονίκη και αγχωνόμαστε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει και συνέχεια, έχει και χειρότερα. Εγώ την εικόνα που θέλω να σας μεταφέρω και από την Καρδίτσα και λίγο από τη Θεσσαλία είναι ότι στο νοσοκομείο της Καρδίτσας οι νέες κλίνες ΜΕΘ που άνοιξαν πριν από 2 μέρες για COVID είναι 6. Ουσιαστικά είναι μετατροπή των κλασικών κλινών ΜΕΘ σε COVID. Το νοσοκομείο μας δεν έχει πλέον άλλες. Πριν από 2 μέρες ήταν οι μοναδικές ανοιχτές κλίνες COVID σε όλη την 5η ΥΠΕ, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό. Σήμερα και αυτές είναι κατηλημένες. Άρα δεν γνωρίζω αν άδειασε κάποια σε άλλο νοσοκομείο, για να είχαμε κάποιον που ανανέρωσε. Ελπίζω. Δεν μιλάμε για νέες κλίνες, μιλάμε για υπάρχουσες που μετατρέπονται σε COVID. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα, το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή που δεν έχει κλασική κλίνη ΜΕΘ για οποιοδήποτε άλλο λόγο χρειαστεί, καθυστερούν ακόμα εδώ και πάνω από 15 μέρες, ενώ μας έλεγαν από μέρα σε μέρα έρχονται, οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ που θα στελεχώσουν, θα εξοπλίσουν έστω κατά το ελάχιστο 4 κρεβάτια για να μετατραπούν σε νέες κλίνες ΜΕΘ, όχι COVID, κλασικές. Ακόμα και οι σχεδιασμοί που υπάρχουν για το νοσοκομείο της Καρδίτσας είναι ιδιαίτερη ανησυχητική, πάνω στο πλαίσιο που έλεγε και συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί, βέβαια, αυτοί είναι σχεδιασμοί που οι εργαζόμενοι τελικά τα μαθαίνουμε τελευταία στιγμή. Οι πληροφορίες μας και αυτό που διαχέεται, γιατί έτσι λειτουργεί η διοίκηση και είπε τους τελευταίους μήνες, πρώτα διαχέει ένα σχεδιασμό, βλέπει τις αντιδράσεις και μετά προχωράει χωρίς να ρωτήσει βέβαια κανέναν. Είναι να μεταφερθούν πέρα από τις 2 κλινικές που ήδη έχουν συγχωνευτεί σε ένα τμήμα, χειρουργική και ορθοπαιδική, να συγχωνευτούν η καρδιολογική μαζί με την ουρολογική και την οφθαλμολογική κλινική και η μετατροπή της μισής παθολογικής, η οποία είναι ένα άκρον άοτον στην Ελλάδα με 60 κρεβάτια, την ώρα που πανεπιστημιακές κλινικές έχουν 40, η μισή να μετατραπεί σε COVID. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά πάβει η λειτουργία του νοσοκομείου της Καρδίτσας, μιας που δεν έχει όλες τις κλινικές που έχουν άλλα νοσοκομεία, και μετατρέπεται εκ των πραγμάτων σε ένα νοσοκομείο μόνο για COVID και τίποτε άλλο. Το ανησυχητικό είναι, και αυτό που προκύπτει και από εμάς, από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, είναι ότι αυτό μοιάζει με ένα σχεδιασμό που υπήρχε εδώ και χρόνια για συγχώνευση του νοσοκομείου της Καρδίτσας και των Τρικάλων, πριν από την πανδημία, ουσιαστικά μετατρέποντας το νοσοκομείο της Καρδίτσας σε COVID και μεταφέροντας όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες στα Τρίκαλα, που βέβαια και εκεί επίσης νοσηλεύονται και ασθενείς με νόσο COVID. Άρα, πραγματικά ο προβληματισμός μας, σε κάποια πράγματα είμαστε βέβαιοι ότι τα προχωρούν έτσι όπως τα είχαν σχεδιάσει από πριν, όπως με την ιδιωτικοποίηση και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς, την εξοικονόμηση πόρων δηλαδή από την υγεία με βάση και τους μνημονιακούς σχεδιασμούς και δεσμεύσεις που είχαν, φαίνεται ότι και σε αυτά ακόμα προχωράνε εν μέσω πανδημίας για να μειώσουν περαιτέρω το κόστος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσλήψεις των 17 επικουρικών εργαζομένων πλην των γιατρών, γιατί γιατρός δεν ήρθε κανένας, αλλά των υπόλοιπων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, είναι λιγότερες από την αρχή της χρονιάς, έγιναν 17, είναι λιγότερες από τους 18 που συνταξιοδοτήθηκαν και μετατάχθηκαν. Αυτές οι 17 προσλήψεις ανακοινώθηκαν 3 φορές. Ο κόσμος της Καρδίτσας, ο πληθυσμός, νομίζω ότι ήρθαν 3 φορές από 17 άτομα, αλλά τα ίδια 17 άτομα τα οποία, αν βάλουμε αυτή τη στιγμή τον αριθμό των κρουσμάτων σε προσωπικό και τον αριθμό του προσωπικού που βρίσκεται σε καραντίνα, είναι ακόμα πολλαπλάσιος. Είμαστε δηλαδή μερικές δεκάδες εργαζόμενοι λιγότεροι από την αρχή της πανδημίας και είμαστε μερικές εκατοντάδες λιγότεροι από ό,τι πριν από το 2012 και τα νέα μέτρα που είχε περάσει η τότε κυβέρνηση που είναι ίδια με τη σημερινή. Κατανοητό. Βλέπουμε δηλαδή μία πολιτική διαχρονική απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, κυρία Αβραμίδου. Είναι έτσι? Είναι μία κατάσταση
όσον αφορά την πανδημία, που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αυτές οι συνθήκες πολέμου που ζουν τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας. Να πω κάτι εδώ, θα μου επιτρέψετε λίγο. Ναι. Χρησιμοποιούμε συχνά τη λέξη πόλεμος. Ναι. Και εδώ πέρα βλέπουμε, πραγματικά είναι ένας πόλεμος. Δεν είναι, αλλά ναι, δεν διαγνώσε αυτό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις επιλογές της κυβέρνησης σε μια κατάσταση πολέμου, ναι, να συγκαλύπτεται με επιχειρηματίες για ενοικιάσεις υπηρεσιών, καθώς επίσης και του Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ με την τροπολογία που μαζί ψήφισαν για ενοικίαση των ιδιωτικών υπηρεσιών. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε και στον πόλεμο πάλι, στον ίδιο αυτό πόλεμο, βλέπουμε τη στάση των επιχειρηματιών οι ίδιοι να συναλλάσσονται και αυτοί εν μέσω πανδημίας και εν μέσω πολέμου, για να διπλασιάσουν και για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να δει και ο κόσμος των υγειονομικών και ο λαός, οι ασθενείς μας και οι υγιείς άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μένουν στα σπίτια τους τηρώντας τα μέτρα τα περιοριστικά, ότι τελικά σε έναν πόλεμο ποιος κάνει τι. Mm-hmm. Ποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μάχη και προσπαθεί στη μάχη αυτή για τη ζωή, και ποιος αυτή τη στιγμή βρίσκει ευκαιρία να κερδοφορεί πάνω σε αυτό το πόνο και σε αυτή την αγωνία. Και σε αυτό που λέτε, συνηγορεί αυτό που είπατε νωρίτερα με το περιστατικό του COVID που μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά μετά ήθελε να το γυρίσει πίσω στο δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία και εκεί πέρα δεν μπορείς, δηλαδή, όταν υπάρχει μια συμφωνία δεν μπορείς εσύ να πεις όχι, δεν θα το... Ναι. Αλλά φανταστείτε τώρα, μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για το πώς μεταχειρίζονται αυτή τη στιγμή που δεν έχουν και τη δυνατότητα να έχουν και τους συγγενείς τους δίπλα και να, ναι, το βιώνουν αυτό όλο μόνοι τους. Και φυσικά οι ασθενείς που δεν είναι COVID αυτή τη στιγμή, και ήθελα να το πω και πριν γιατί είναι και πάρα πολύ σημαντικό επίσης, ναι, για το νοσοκομείο που δουλεύω αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί και εγώ είμαι συμβασιούχος, που τα είπε πριν και ο συνάδελφος, mm-hmm, ότι κάθε φορά που ανανεώνεται τη σύμβασή μας προσλαμβανόμαστε, είναι μια δημιουργική λογιστική κι αυτή. Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το κέντρο πρόληψης γυναικολογικού μου καρκίνου και μαστού, γιατί χρησιμοποιείται ο χώρος που κάνει τα τεστ COVID στο προσωπικό. Έχει επιπτώσεις άσχημες. Σε έναν κίνδυνο, ναι, αυτή τη στιγμή, σε έναν επικίνδυνο δρόμο εξίσου με το να νοσήσουν από τον COVID. Ναι, σωστό. Σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε ακριβώς δίκιο, γιατί είναι μια ασθένεια που επίσης, ναι, ναι, με και πολύ μεγάλη συχνότητα... ...στο νοσοκομείο στους εργαζόμενους, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 30 εργαζόμενους θετικούς. Και κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιοι εργαζόμενοι θετικοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει και για τα εξωτερικά ιατρία που συνεχίζουν και δουλεύουν με τέτοιους ανθρώπους που βρίσκονται σε νοσοκαταστολή και με αυτά τα νοσήματα. Μάλιστα. Κύριε Γάζο, και από εσάς ένα σχόλιο σχετικά με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, η οποία επικαλείται την ατομική ευθύνη, προχωρά σε μέτρα lockdown αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Συστήνει στους εργαζόμενους να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας. Βλέπουμε όμως σε μία σειρά τομείς να μην λαμβάνει ίδια μέτρα. Και επίσης τα νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να παραμένει αθωράκιστο. Να κάνω και ένα σχόλιο για αυτό που είπε πάρα πολύ σωστά πριν η συνάδελφος, ναι, ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε πόλεμο. Πόλεμο, ναι, που το έχουν παραδεχθεί όλοι. Ναι. Αυτή τη στιγμή προκύπτουν προβλήματα και ζητήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου, προφανώς. Αλλά όπως όχι μόνο στο ζήτημα της υγείας, αλλά και σε άλλα ζητήματα και σε κάθε πόλεμο, τον πόλεμο τον προετοιμάζει ή την επιτυχία του πολέμου που θα δώσεις την προετοιμάζει η προηγούμενη περίοδος της ειρήνης. Yeah. Και η προηγούμενη περίοδος της ειρήνης που στην Ελλάδα σημαδεύτηκε από την οικονομική κρίση ήταν ένα σχεδιασμένο έγκλημα σε βάρος της δημόσιας υγείας για την κερδοφορία από τη μία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που ήθελαν να επενδύσουν στην υγεία και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό,
πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση προμόταρε και αυτήν και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ με τα διάφορα αναπτυξιακά συνέδρια, όπως και εδώ στη Θεσσαλία, τον ιατρικό τουρισμό και τις χιλιάδες κλίνες που έχουμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην προηγούμενη περίοδο της ειρήνης, όπως και σήμερα, υπάρχει πολυάριθμο έμπειρο επιστημονικό δυναμικό στην Ελλάδα. Υπάρχει πολυάριθμο όχι μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά και στον τομέα των κατασκευών, που αυτή τη στιγμή μιλάμε για απαρχαιωμένα νοσοκομεία και εγκαταστάσεις. Ειδικά εδώ στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, χτυπηθήκαμε και από τις καταστροφικές πλημμύρες πριν από 2 μήνες. Βέβαια, κατέρευσε το κέντρο υγείας. Κατέρευσε το κέντρο υγείας, το ίδιο το νοσοκομείο σταμάτησαν τα χειρουργεία. Είναι πολύ μεγαλύτερες οι πληγές. Δηλαδή, το πώς από το προηγούμενο διάστημα καθορίστηκε ουσιαστικά η σημερινή αδυναμία του δημόσιου συστήματος υγείας να ανταπεξέλθει. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα αν υπήρχε σχεδιασμός με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι μια σειρά συμφερόντων και στόχο της κερδοφορίας για κάποιους ομίλους. Όσον αφορά μάλιστα για στον πόλεμο την ανακοχή, να το πω έτσι, από το πρώτο στο δεύτερο κύμα. Να. Υπήρχε και εκεί άπλετος χρόνος. Αν η συνάδελφος μας λέει ότι τώρα θέλουν 3 μήνες για να φτιάξουν έναν όροφο ΜΕΘ, τους είχαν τους 3 μήνες με την μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο λαός μας. Και αυτή τη στιγμή, ακούγοντας και ξανά σήμερα το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, να λέει ότι στη Βόρεια Ελλάδα με τους ελέγχους που κάνουμε είναι πολύ μεγάλη η επίπτωση, ο πεπολασμός του COVID ακόμα στον πληθυσμό παρά τα μέτρα του lockdown, άρα ο κόσμος φεύγει και κάπου ξεγελάει το σύστημα και έρχεται σε επαφή ο ένας με τον άλλον, ξανά το βάρος δηλαδή στον από τον κοσμάκι. Εγώ να σας πω, με το lockdown τι έμεινε? Έμεινε το οι άνθρωποι να συνεχίζουν να πάνε στη δουλειά τους, στα μεγάλα εργοστάσια που υπάρχουν και είχαν δεκάδες και εκατοντάδες κρούσματα και στην κεντρική Μακεδονία, αλλά και εδώ στη Θεσσαλία, παρέμειναν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τεράστιο συνωστισμό. Άρα, ακόμα και τώρα που λένε θα πάρουμε μέτρα, ξανά μέτρα lockdown μιλάνε και για μέτρα περιορισμού, μάλλον μέτρα περιορισμού που ρίχνουν την ευθύνη άλλη μια φορά στους πολίτες. Το βασικό όμως είναι ότι τώρα, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν οι δυνατότητες να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας πρώτον με επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, ανεφόρον, με ένταξη όλων των ιδιωτών γιατρών με τη μισοδοσία και τις αποδοχές των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας που υπάρχει ανάγκη. Παράδειγμα θα σας πω ότι στο νομό μας έχουμε 2 κλινικές. Η μία έκλεισε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο και η άλλη είναι κλειστή εδώ και χρόνια, με δυνατότητα εκατοντάδων κρεβατιών για να νοσηλεύσουν ασθενείς, με παροχή οξυγόνου, και αυτή τη στιγμή μένουνε, ούτε καν ο ιδιώτης δεν τις εκμεταλλεύεται. Ανεκμετάλλευτες εντελώς. Εκτός λειτουργίας. Γιατροί συνάδελφοι κατεβαίνουν ανεξαρτήτου ειδικότητας, ζητήματα που τα έχουν ζήσει στη Θεσσαλονίκη εδώ και μέρες, κατεβαίνουν και σε εμάς για να κάνουν τα επίγοντα περιστατικά του COVID. Αυτά όχι μόνο είναι απαράδεκτα την ώρα που υπάρχουν δεκάδες συνάδελφοι, τουλάχιστον στο νομό μας, εκατοντάδες πανελλαδικά, που παραμένουν άνεργοι και ψάχνουν μία θέση στο δημόσιο, όταν από την άλλη στιγμή υπάρχουν δεκάδες στο νομό μας και εκατοντάδες στον ιδιωτικό τομέα πανελλαδικά, παθολόγοι, κατάλληλες ειδικότητες που θα μπορούσαν, γιατί είναι χρήσιμοι και μάχημοι συνάδελφοι, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς, να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στον πόλεμο που δίνουμε όλοι μας. Μάλιστα. Κυρία Βραμίδου, ένα σχόλιο και από εσάς σχετικά με τα επιπλέον μέτρα που σκοπεύει να πάρει η κυβέρνηση, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, που έχει τα προβλήματα και αν μπορούν να αναχαιτήσουν την πανδημία. Και επίσης για το γεγονός ότι επιστρατεύει, σε εισαγωγικά το λέω, καλή σε προαιρετική βάση τους ιδιώτες γιατρούς η κυβέρνηση να συμβάλλουν στην υπόθεση της πανδημίας. Αλλά με όρους που φαίνεται ότι δεν εξυπηρετούν το δημόσιο σύστημα. Κοιτάξτε, δεν θέλω να... Τώρα τα μέτρα ακριβώς άκουσα μόνο ότι θα κλείσουν κάποια σύνορα στην... Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, αυτά τα μέτρα όλα είναι κενό γράμμα που λένε, αν δεν ενισχυθεί το σύστημα υγείας.
το βλέπουμε και τώρα, και δεν είναι μόνο το σύστημα υγείας, και τα άλλα μέτρα που συνέχεια βάζουμε εμείς και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνδιαλλαγή που έχει με το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, γιατί εγώ εκτιμώ και σέβομαι απεριόριστα τους ιδιώτες συναδέλφους μου, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί από αυτούς βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα εξαιτίας του γεγονότος ότι την τελευταία 15ετία, μην πω και 20ετία, δεν γίνονται προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Θα μπορούσαν και από τη σημερινή φυσικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή συνδιαλέγονται σε επίπεδο ηγεσίας Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικών Συλλόγων ανά την επικράτεια, με ποσά τα οποία αποτελούν πρόκληση. Mm-hmm. Και δεν αποτελούν πρόκληση για τους υγειονομικούς. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή οι υγειονομικοί ούτε καν μπορούν να προκληθούν, να σας το πω έτσι. Βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε πολύ λίγο και στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολύ λίγο καιρό και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί θα υπάρξει και τρίτο κύμα κτλ. Αυτό φαίνεται και από τις χώρες τις υπόλοιπες, ότι θα υπάρχουν και άλλα κύματα, δεν είναι κάτι που θα σταματήσει. Είναι, πώς το λένε, πρόκληση και για τον κόσμο που έχει χάσει τη δουλειά του. Είδαμε 1.000.000 άνεργους στον ΑΕΔ, ανθρώπους που δεν δουλεύουν μέσω lockdown, γιατί δεν είμαστε εκτός. Δεν είμαστε μέσα σε μια γυάλα υγειονομική και σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλέσω και τους συναδέλφους. Καταρχήν να σας δώσω ένα στοιχείο πριν, ότι από τους 200 συναδέλφους που ιδιώτες που μπήκανε τελικά σε αυτή τη διαδικασία να δηλώσουν συμμετοχή για να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο που προείπαμε φυσικά, το σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη ήταν μόνο 30 που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν τελικά. Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες γιατρούς, το είπε και πριν ο συνάδελφος, εγώ έχω να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο ο χώρος των νοσοκομείων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σωστά. Για την παρακολούθηση χρονίων ασθενών. Και όταν λέμε χρόνιους ασθενείς, δεν εννοούμε κάποια σπάνια νοσήματα κτλ. Γιατί ο κόσμος μπορεί να θεωρεί αυτό. Άνθρωποι με σαχαρόδη διαβήτη που χρειάζονται συχνή φροντίδα, άνθρωποι με υπέρταση, με καρδιοπάθειες, αρρυθμίες κτλ. Πώς το λένε, κοινές αρρώστιες πολύ συχνές στον κόσμο και με ο εμβολιασμός των παιδιών πάρα πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, η επίταξη των ιδιωτών δεν σημαίνει ότι απλά θα τους πάρουμε και θα τους βάλουμε μέσα σε μια εντατική. Ναι. Γίνεται και στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει και εκεί πέρα μια ανάπτυξη. Και θέλω να καλέσω τους συναδέλφους, συγγνώμη, να σας απόψω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένας φόβος από τους συναδέλφους να καταγγέλνουν και τα γεγονότα, υπάρχουν πολλές καταγγελίες, όχι όμως επίσημα για μέτρα προστασίας που δεν μπαίνονται, που δεν παίρνουν ειδικές στολές μέσα στις νοσηλίες COVID, που υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση που κολλήσουν. Τα τεστ που γίνονται, που θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά στους εργαζόμενους και τι είδους τεστ γίνονται, γιατί να πούμε και εδώ, και επειδή άπτεται της ειδικότητάς μου, έχουν ενδείξεις τα τεστ. Δεν κάνουμε τεστ για επικοινωνιακούς λόγους. Πρέπει να γίνονται με επιδημιολογικά παραμέτρους, στοχευμένες παρεμβάσεις κτλ. Γιατί υπάρχει και, δυστυχώς, υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι, κυρίως των ιδιωτικών διαγνωστικών φυσικά, εργαστηρίων, να παίζουμε με την αγωνία του κόσμου με διάφορα τεστ που δεν έχουν ένδειξη να γίνονται. Είτε επειδή δεν είναι εγκεκριμένα, ακόμα δεν υπάρχουν μελέτες, είτε επειδή δεν είναι ο χρονική περίοδος που πρέπει να κάνουν το τεστ. Για να απομυζούν, ας πούμε, χρήματα τον κόσμο. Από 60 έως 120 ευρώ υπάρχουν τη μέση της. Ναι, για τη μεγάλη πλειοψηφία, μεγάλο κομμάτι του κόσμου, όταν τίθεται ένα θέμα, πηγαίνει και κάνει ιδιωτικά τα τεστ για να μάθει τι κατάσταση είναι. Κάνω έκκληση στους συναδέλφους να μην συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι. Κύριε Γάζο, γιατί η κυβέρνηση δεν υιοθετεί τις προτάσεις του υγειονομικού και λαϊκού κινήματος? Είναι τόσο υψηλό το κόστος? Είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα συστιασμού, είναι θέμα τι? Και χθες μας έλεγαν, μέχρι και συνάδελφοι επιστήμονες από το εξωτερικό μας τα έχουν πει, ότι ακόμα και τα χρήματα που δόθηκαν μέσα στην πανδημία, τα 60 εκατομμύρια ευρώ στις ιδιωτικές κλινικές και στην ιδιωτική υγεία αυτό το διάστημα,
θα υπαρκούσαν για να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με 600 κλίνες ΜΕΘ. Άρα το ζήτημα είναι η προτεραιότητα τελικά που βάζει μια κυβέρνηση που υπηρετεί ένα σύστημα, μια πολιτική λογική συνολικά. Ποιες είναι οι προτεραιότητές της? Μας είχαν μπουκώσει το ψέμα, συγγνώμη κιόλας, στο πρώτο κύμα, η ανθρώπινη ζωή πάνω από την οικονομία. Τελικά φάνηκε ότι στο πρώτο κύμα περιμένανε μόνο και μόνο, και όλα τα μέτρα πάρθηκαν, για να ανοίξει ο τουρισμός, για την οικονομία δηλαδή. Και ο τουρισμός άνοιξε και επιβάρυνε την υγεία και τη ζωή όλων των υπόλοιπων. Άρα προφανώς και χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν χρήματα που έχουν φορολογηθεί οι Έλληνες. Υπάρχουν τα χρήματα που μπορούν να φορολογήσουν το επόμενο διάστημα μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τράπεζες, εφοπλιστές, βιομήχανους που έχουν βγάλει εκατομμύρια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και τελικά σε βάρος αυτού του λαού που δουλεύει και στα εργοστάσια του, που δουλεύει στις επιχειρήσεις του, στις τράπεζές του, στα καταστήματά του κτλ. Θα πρέπει με αυτή τη λογική ο προσανατολισμός της κυβέρνησης αυτής να αλλάξει. Mm-hmm. Και γιατί δεν υλοποιούνται τα αιτήματα, να σας πω ένα παράδειγμα, έγινε θέμα και εδώ τοπικά, νομίζω και πανελλαδικά. Όταν εμείς φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε και λέμε ότι η φωνή μας και φορώντας μάσκα δεν θα σταματήσει, αυτό που γνωρίσαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, ήταν διώξεις, γιατί μας κάλεσε ο εισαγγελέας για να απολογηθούμε. Μας κάλεσε ο εισαγγελέας για να απολογηθούμε, γιατί καλούσαμε σε συμμετοχή στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μέσα σε ανακοινώσεις οι οποίες έλεγαν για τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, mm-hmm. η ασφάλεια και ο εισαγγελέας παρατήρησε το κάλεσμά μας πριν τις απαγορεύσεις σε εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο. Άρα αυτό δείχνει τη στόχευση. Εμείς οι νοσοκομειακοί γιατροί μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία εδώ της περιοχής, πριν από 2 μέρες στην ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου, στη συμβολική μας εκδήλωση που κάναμε και εδώ, mm-hmm. το μόνο σκαημός της αστυνομίας ήταν να μας εμποδίσει να καταθέσουμε στεφάνι στο μνημείο που υπάρχει στο κέντρο της Καρδίτσας. Όχι αν θα κάνουμε συγκέντρωση ομιλία σε κάποιο άλλο σημείο, γιατί προφανώς εμείς είχαμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που τα έχουμε μάθει από την εμπειρία μας 8 μήνες τώρα με κινητοποιήσεις mm-hmm. να παίρνουμε για τα μέτρα ασφαλείας. Mm-hmm. Άρα είναι άλλο ένα παράδειγμα γιατί αυτή η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας και όργιο καταστολής, mm-hmm. δεν θέλει να υλοποιήσει τα αιτήματα που λένε οι ίδιοι υγειονομικοί, τα σωματεία μας, τα σωματεία των περισσότερων εργαζομένων, πανελλαδικά η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων που νοιάζονται για τον ίδιο τον λαό και τις ανάγκες του. Mm-hmm. Κυρία Αβραμίδου, καταλήγοντας, θα ρωτήσω το εξής. Πανδημίες έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα αρκετές φορές στο παρελθόν. Μας έχουν πει ότι τώρα είναι μία των τελευταίων 100 ετών, είναι μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή η υγειονομική κρίση, μας έχει πει η κυβέρνηση. Αναρωτιέται όμως κανείς, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν μπορεί να συμβάλλει ώστε να αντιμετωπιστεί σε έναν βαθμό, δεν λέω εντελώς, να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες μιας πανδημίας? Είναι ο άνθρωπος αθωράκιστος, είναι εντελώς απροστάτευτος και εκτεθειμένος η ανθρωπότητα σε τέτοιου είδους φαινόμενα? Σωστά το είπατε. Πανδημίες υπήρξαν, υπάρχουν και υπάρχει τώρα και mm-hmm. πάντα θα υπάρχουν. Mm-hmm. Πολλές φορές, φυσικά η ανάπτυξη τεχνολογίας είναι τεράστια, mm-hmm. δεν το συζητώμε, και η ιατρική επιστήμη. Δυστυχώς όμως δεν την απολαμβάνουμε όλοι το ίδιο. Mm-hmm. Είναι στην πανδημία αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να αναφερθώ ιστορικά, σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πανδημία που όλοι κολλάμε, πραγματικά. Όλοι μπορούν να κολλήσουν, mm-hmm. και φτωχοί και πλούσιοι και τα λοιπά. Όσοι όμως έχουν αυτή τη στιγμή πρόσβαση για φροντίδα υγείας. Και αυτό είναι το ζητούμενο κάθε φορά σε ό,τι αφορά την δημόσια υγεία. Για μας η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν έχει ακόμα και ο σαχαρώδης διαβήτης. Είναι δημόσια υγεία. Mm-hmm. Φυσικά και η υψηλή τεχνολογία βοηθάει, όμως βοηθούν και πιο απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Εάν υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μπορούσε εύκολα ένας ασθενής, ο κάθε ασθενής, να πάρει τον γιατρό του τηλέφωνο, ο οποίος έχει το φάκελό του, και να τον ενημερώσει, σήμερα δεν θα συζητούσαμε
τόσο πολύ για τις μονάδες, ναι, ψηλίας, ναι, κτλ. Ναι. Θα είχαμε δώσει το βάρος να αναπτύξουμε μεθ κτλ. Mm-hmm. Φυσικά και τα περιοριστικά μέτρα μέχρι ενός βαθμού χρειάζονται. Mm-hmm. Το είπε και πριν ο συνάδελφος, και εμείς και στις συγκεντρώσεις μας κτλ. Mm-hmm. Πάντα κρατάμε μέτρα και εμείς οι ίδιοι περιορίζουμε mm-hmm. τις επαφές. Όλα αυτά χρειάζονται. Όμως αυτό χρειάζεται και για να πιστεί ο άλλος, ο εργαζόμενος, οποιοδήποτε, ο μεγάλος ηλικία άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν το κάνει επίτηδες. Πρέπει όμως κάποιος να το εξηγήσει. Τα μηνύματα από την τηλεόραση και οι διφορούμενες αποφάσεις της κυβέρνησης δεν βοηθάνε σε όλο αυτό. Mm-hmm. Αντίθετα, ναι. Ένα άλλο σύστημα υγείας όμως, και όπως σας είπα, με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει λυθεί. Mm-hmm. Δεν λέμε φυσικά ότι σε μια πανδημία δεν θα υπάρξουν νεκροί. Αυτό, ναι, δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι κατανοητό, ναι. Δεν πεθαίνουν άνθρωποι επειδή πηγαίνουν να νοσηλεύονται και δεν μπορούν να ανταποκριθούν τελικά σε αυτό. Πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν μπορούν να έχουν φροντίδα υγείας. Mm-hmm. Ή περνούν βαριά την ασθένειά τους επειδή δεν μπορούν να έχουν φροντίδα υγείας. Και όχι μόνο την ασθένεια του COVID, αλλά mm-hmm. και τις ασθένειες τις άλλες. Ναι, σωστά. Κύριε Γάζο, και από εσάς ένα σχόλιο. Εμένα, όπως το είπατε, δεν το είχα ακούσει αυτό το στοιχείο, ότι υπολογίζεται ότι είναι μια πανδημία που εμφανίζεται μία φορά στα 100 χρόνια. Όχι, των τελευταίων 100 ετών. Χαρακτηρίστηκε, ναι, τον τελευταίο 100 ετών με μια μεγάλη, ναι, υγειονομική κρίση, υπολογίζοντας από την εποχή της ισπανικής γρίπης. Ακριβώς. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό με αυτά τα λόγια ότι όπως εδώ στις... Τώρα δεν θέλω να αλλάξω το θέμα. Όπως εδώ στις πλημμύρες της Καρδίτσας κρύβονται πίσω από τις δικαιολογίες ότι ήταν ένα φυσικό φαινόμενο μία φορά στα 1000 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό ήτανε. Που ουσιαστικά όμως αποκαλύπτεται από γνωστές μελέτες ότι η Καρδίτσα ήταν απροστάτευτη για το φυσικό φαινόμενο της πλημμύρας μία φορά στα 50 χρόνια. Mm-hmm. Αντίστοιχα και η Ελλάδα, ανεξάρτητα και άλλα καπιταλιστικά κράτη που τα είδαμε παγκόσμια, mm-hmm. ήταν μία τέτοια πανδημία, αλλά δεν ήταν προετοιμασμένα για μία τέτοια πανδημία ενώ μπορούσαν. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν είχαμε πιάσει και δεν είχαν στόχο να πιάσουν ποτέ το στόχο για μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση τον παγκόσμιο οργανισμό που θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες από 3.000 μονάδες ανεξάρτητα από την πανδημία. Λοιπόν. Όταν το προηγούμενο διάστημα έκλειναν μονάδες εντατικής θεραπείας, για παράδειγμα εγκαυμάτων στην Αλεξανδρούπολη, γιατί δούλευαν πολύ λίγο και έλεγαν τσάμπα ξοδεύουμε χρήματα, τώρα αυτές τις μονάδες τις χρειαζόμαστε. Όταν έκλειναν νοσοκομεία από το 2012 και μετά, γιατί έλεγαν ότι είναι σπατάλι να έχουμε τόσα πολλά νοσοκομεία και τόσους εργαζόμενους, δημόσιους υπάλληλους να κάθονται, τώρα τους χρειαζόμαστε. Τους χρειαζόμασταν και πριν, τους χρειαζόμαστε και τώρα, όπως χρειαζόμαστε όλες αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι προς όφελος του λαού και δεν θα πρέπει να είναι κομμάτι για business. Υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες και πολύ περισσότερο θα υπάρχουν όταν το κράτος βγάλει από μέσα του το εμπόδιο του κέρδους. Okay. Και γιατί αυτό αποδεικνύεται ότι είναι ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας το να εξυπηρετηθούν συμφέροντα κάποιων μεγάλων συμφερόντων, τα οποία είναι και μέσα και έξω από την Ελλάδα, ουσιαστικά βαθμίζονται οι υπηρεσίες όπως είναι η υγεία, απαραίτητη, αναγκαίο αγαθό, όπως είπε η συναδέλφισσα, υποβαθμίζονται τέτοιες υπηρεσίες και έχουμε το δεδομένο ότι είμαστε μπροστά σε φυσικά φαινόμενα. Φαινόμαστε ότι είναι απροστάτευτη. Ναι. Τελικά, δεν είναι εγκληματικό όμως το φυσικό φαινόμενο μιας πανδημίας. Εγκληματικό είναι όχι η αμέλεια, η μη προετοιμασία αυτού του κράτους και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής με τα δεδομένα της επιστήμης για να μπορέσει να ανταπεξελθεί σε όποιο πρόβλημα έχει μπροστά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις ελάχιστες απώλειες. Μάλιστα. Κυρία Βραμίδου, κύριε Γάζο, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σας ευχόμαστε επίσης καλή δύναμη, γιατί εσείς είσαστε και στην πρώτη γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και υγεία.